Λοιπόν, θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα, μάλλον υπάρχει μια νέα πτυχή σε όλη αυτή την ιστορία με τον κορονοϊό. Αυτό το οποίο λέω εγώ, ότι υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να γίνουμε, αν θέλετε, να πέσουμε στην παγίδα της επιτυχίας την οποία έχουμε δει να συμβαίνει στη χώρα μας, με τον περιορισμό των κρουσμάτων και με την καμπύλη η οποία παραμένει σε απόλυτο έλεγχο. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι πιστεύουν ότι ίσως έχουμε ξεφύγει από τον κίνδυνο, και υπάρχουν και βεβαίως και αρκετοί οι οποίοι μιλάνε για θεωρίες συνωμοσίας. Οπότε είναι προφανές ότι πάντοτε πρέπει να παίρνουμε τις απαντήσεις από αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν περισσότερο τα πράγματα και τα γνωρίζουν, γιατί είναι επιστήμονες και είναι και απολύτως καταρτισμένοι. Ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της ιατρικής σχολής. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, το βασικό μας ερώτημα. Χαλαρώνουμε, βλέπουμε ότι τα μέτρα αποδίδουν, βλέπουμε τον κύριο Τσιόδρα στην ενημέρωση η οποία γίνεται καθημερινά στις 6 ώρα, και από ό,τι φαίνεται και την παρακολουθεί και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού, να λέει ότι τα πράγματα βαίνουν προς το αισιόδοξο σενάριο. Αυτό σημαίνει ότι ξεπεράσαμε τον κίνδυνο, κύριε καθηγητά? Προφανώς και όχι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε θάρρος από το ότι τα μέτρα αρχίζουν και αποδίδουν. Mm-hmm. Να μην πούμε ότι τα πάντα τελειώσανε, κερδίσαμε τη μάχη. Γιατί μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αν το πούμε αυτό, μέσα σε 2 ή 3 μέρες, ό,τι έχουμε φτιάξει με τόσο κόπο και αυτοπεριορισμό, θα το χάσουμε κατευθείαν. Πρέπει να σας πω ότι παρά τα όσα ακούτε, δεν υπάρχει καμία αποδεδειγμένη θεραπεία για τον κορονοϊό. Mm-hmm. Αυτό που πετύχαμε εμείς δεν το πετύχαμε γιατί είμαστε οι μάγοι γιατροί που δίνουμε το μαγικό φάρμακο εδώ στην Ελλάδα και δεν το έχουν διαθέσιμο αυτό το μαγικό φάρμακο σε άλλες χώρες, και έτσι το χορηγήσαμε εμείς και πετύχαμε αυτά που πετύχαμε. Τα πετύχαμε γιατί η κυβέρνησή μας άκουσε τους επιστήμονες και πήρε την απόφαση να επιβάλλει μέτρα περιορισμού, αυτό που λέγεται distancing αγγλικά, δηλαδή να κρατάμε όσο το δυνατόν τις αποστάσεις, τα 2 μέτρα, το πλύσιμο των χεριών, πολύ νωρίς. Και πήρε και μέτρα για να μπορεί να γίνει αυτό, γιατί ξέρετε, θεωρητικώς, αν βγαίναμε όλοι οι Έλληνες στην επικράτεια και μέναμε ακίνητοι στα 3 μέτρα ο ένας από τον άλλον, mm-hmm. για 14 μέρες με 20, θα τελείωνε η επιδημία. Δεν θα υπήρχε θέμα επιδημίας. Και αν δεν έμπαινε ποτέ κανένας άλλος στη χώρα μας από το εξωτερικό, θα τελείωνε το κακό. Μόνο που αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν μόνο τα μέτρα του περιορισμού μπορούν να δράσουν. Και είναι πάρα πολύ εύκολο. 2-3 μέρες χαλάρωσης να αλλάξουν τελείως την επιδημιολογική εικόνα στη χώρα και να βρεθούμε ξανά στο μηδέν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία γίνεται, κύριε καθηγητά, σε σχέση με τη στρατηγική. Στο κομμάτι αυτό φαίνεται ότι η στρατηγική της ελληνικής πολιτείας έχει πετύχει. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό το οποίο λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: τεστ, 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 τεστ. Θεωρείτε ότι σωστά έχει επιλέξει η κυβέρνηση να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία, ή είναι θέμα απλά μη δυνατότητας, δηλαδή μη επάρκειας των τεστ, και απλά επί της ουσίας αυτό παρουσιάζεται ως τέτοιο? Ωραία. Θα μου δώσετε ελάχιστο χρόνο να εξηγήσω την άποψή μου. Καταρχήν, κανένα κράτος στον κόσμο δεν έχει επάρκεια τεστ. Ας αρχίσουμε από τα βασικά. Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι το πιο πλούσιο κράτος στον κόσμο, κανείς, μα κανείς δεν έχει πλήρη επάρκεια τεστ. Το να έχω τεστ θα είναι πολύ χρήσιμο στην αρχή μιας επιδημίας, ώστε γρήγορα να διαγιγνώσκω τους πάσχοντες και να τους απομονώνω. Τους πάσχοντες και τις επαφές τους. Mm-hmm. Όταν η επιδημία απλωθεί, αυτό δεν έχει πλέον κανένα νόημα, και το επόμενο μέτρο που παίρνω δεν είναι να προσπαθώ να βρω ένα-ένα τα κρούσματα, αλλά να πω ότι όσα και αν είναι τα κρούσματα, πρέπει να μπλοκάρω τις επαφές για να πάψει η μετάδοση, όπως έκανε η ελληνική κυβέρνηση.
Θα ήθελα να σας εξηγήσω κάτι το οποίο δεν έχει κατανοήσει ο κόσμος. Και σε αυτό φταίει ότι πολύ συχνά αξιόλογοι επιστήμονες, που όμως δεν είναι ειδικοί στην διαγνωστική των λοιμώξεων του αναπνευστικού. Ξέρετε, μπορεί να είναι ειδικοί στο να μελετούν ένα γονίδιο από την δροσόφυλλα. Βιολόγοι, ό,τι άλλο τέτοιο θέλετε. Αλλά δεν είναι ειδικοί σε αυτό για το οποίο συζητούμε τώρα. Και εδώ πρέπει να, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να το καταλάβει και ο κόσμος ότι μιλάμε επί της ουσίας για έναν ιό ο οποίος δημιουργεί προβλήματα στα πνευμολογικά προβλήματα. Έτσι. Δεν είναι προβλήματα τα οποία είναι. Είναι μια λίμωξη του αναπνευστικού. Έτσι ακριβώς. Είναι μια λίμωξη του αναπνευστικού. Λοιπόν, θα ήθελα να πω λοιπόν ότι η συγκεκριμένη εξέταση, η περίφημη PCR, αν πάρω 100 ασθενείς που σίγουρα πάσχουν, έχουν ήδη διαγνωστεί, mm-hmm. παίρνοντας δείγματα από διάφορα μέρη του σώματός μας, από τη μύτη, από το στόμα, από το φάριγγα, από το πνεύμονα, από το αίμα, από όπου θέλετε, έτσι, μόνο στους 63 από τους 100 θα βρω θετικό το τεστ όταν το παίρνω όπως το παίρνουμε εμείς από τη μύτη, και μόνο στους 53 αν το πάρω από το φάριγγα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και αν έχω την νόσο, σε περίπου 37% αν το πάρω από τη μύτη, θα μου βγει αρνητικό, ενώ πραγματικά θα νοσώ. Μεγάλο ποσοστό αυτό, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι? Και αυτό έχει δημοσιευτεί στο δεύτερο καλύτερο περιοδικό στον κόσμο, στο Journal of the American Medical Association, στις 11 Μαρτίου, όποιος θέλει να το πει. Άρα, ακόμα και αν είχα, σαν κυβέρνηση, σαν κράτος, 11 εκατομμύρια τεστ την ημέρα, και έκανα κάθε μέρα 11 εκατομμύρια τεστ, το 37% των ανθρώπων που θα έκανα τεστ θα έβγαιναν αρνητικοί ψευδώς, ενώ θα είχαν την νόσο. Άρα δεν έχει κανένα μα κανένα νόημα, κανένα μα κανένα νόημα, να παρασύρουμε τον κόσμο και να λέμε κάνε τεστ, 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 τεστ. Έχει νόημα να κάνεις και πολλά τεστ στην αρχή της επιδημίας, mm-hmm. όταν θες να απομονώσεις τους 20-30 που νοσούν. Όταν έχουμε φτάσει τώρα στο να νοσεί αυτό το ποσοστό του πληθυσμού, δεν έχει καμία έννοια το τεστ. Καμία, μα καμία. Έχει νόημα το τεστ στον επαγγελματία της υγείας και πρέπει να γίνεται γρήγορα, γιατί αν ένας επαγγελματίας υγείας νοσεί και είναι μέσα στο νοσοκομείο, μπορεί να κολλήσει 100 άλλους ανθρώπους. Και συναδέλφους του και ασθενείς. Εκεί ναι, έχει νόημα να βρω γρήγορα νοσεί. Έχει νόημα σε αυτόν που είναι βαριά και θέλω να ξέρω αν πρέπει να τον θεραπεύσω για κάποιο, για κάποια άλλη αιτία αναπνευστικής ανεπάρκειας ή αν μιλάμε για κορονοϊό. Αλλά στον άνθρωπο ο οποίος έχει ένα μικρό πυρετό και είναι σπίτι του, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει φάρμακο να του δώσω. Mm-hmm. Το μόνο που θα του πω είναι μην είναι σπίτι. Ωραία, λέτε λοιπόν δεν υπάρχει φάρμακο. Ακούμε καθημερινά διάφορα σκευάσματα, ακούμε για τη χλωροκίνη, ακούμε για διάφορα μείγματα και βλέπουμε και μια υστερία η οποία έχει προκύψει από τον απλό κόσμο, με αποτέλεσμα να κατακλείζονται τα φαρμακεία, να αναγκάζονται να μπούμε στη διαδικασία της συνταγογράφησης. Δώστε μου λίγο μια εικόνα γι' αυτό, γιατί κάποιοι ίσως θεωρούν ότι αυτό είναι μια πανάκια και ότι μπορούν να το παίρνουν ένα φάρμακο ακόμα και προληπτικά. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Μιλάμε για μια νόσο η οποία είναι διαρκείας 3 μηνών. Ακριβώς 3 μηνών. Στην ιστορία της ιατρικής δεν υπάρχει καμία νόσος στην οποία μέσα σε 3 μήνες ανακάλυψα φάρμακο. Mm-hmm. Οι προσπάθειες που γίνονται τώρα είναι φάρμακα που έχουν βγει για τελείως διαφορετικές νόσους να χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη νόσο, μπας και έχουν κάποια χρησιμότητα. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία μα καμία απόδειξη. Ξέρετε, οι επιστήμονες μερικές φορές θέλουν, πώς να σας το πω, να κάνουν το καλό προφανώς, να θεραπεύσουν τους αρρώστους τους. Και ίσως τους πιάνει ένας υπερβολικός ενθουσιασμός στην προσπάθεια αυτή. Αυτό που έκανε, ας πούμε, ο Γάλλος συνάδελφος, ο περίφημος καθηγητής Ραούλ, που την παίζουν συνέχεια τα κανάλια, που αντί να δημοσιεύσει τα όποια αποτελέσματα είχε σε σοβαρά ιατρικά περιοδικά και να πείσει πρώτα τους επιστήμονες και μετά να καλέσει τα κανάλια, πήγε και κάλεσε τα κανάλια για να ανακοινώσει ότι έλυσε το πρόβλημα. Δεν είναι η ιδεοντολογία και η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθεί ένας σοβαρός επιστήμονας. Και ξέρετε γιατί? Μετά την πρώτη φοβερή εργασία των 26 ασθενών,
που υπό φυσιολογικές συνθήκες, αν αυτή την εργασία την έστελνε σε κάποιο περιοδικό, σας υπογράφω ότι δεν θα παίρναγε σχεδόν σε κανένα περιοδικό. Δεν θα δημοσιευόταν καν. Δεν θα δημοσιευόταν, δεν θα δημοσιευόταν καν, έτσι θα γελάγαμε. Λοιπόν, δημοσίευσε την εμπειρία του από άλλους 80 ασθενείς. Στους οποίους, λέει, έδωσε το μαγικό συνδυασμό της χλωροκίνης και της αζιθρομικίνης και μέσα σε μία εβδομάδα οι περισσότεροι ασθενείς πλέον δεν ανιχνεύονταν ο ιός. Τι ήταν αυτοί οι ασθενείς? Ήταν τόσο βαριά που μόνο το 15% από αυτούς είχε πυρετό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Απολύτως. Δηλαδή, τους ασθενείς εμείς που τους έχουμε σπίτι και τους λέμε θα περάσει και δεν χρειάζεται καν να το τσεκάρει, αυτός τους έδωσε φάρμακο και τους τσέκαρε μία εβδομάδα μετά. Μα και εμείς, σαν τους ασθενείς που έχουμε σπίτι, τους τσεκάρουμε μία εβδομάδα μετά και δεν έχουν και πυρετό το 85%, αρνητική θα βγει η εξέταση. Καταλαβαίνετε τι συζητούμε. Δεν γίνεται και πιστέψτε με, δεν γίνεται να γίνουμε εμείς οι επιστήμονες διάσημοι κάνοντας το μάγο. Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη φάρμακο, έχει ανάγκη από κάποιο φάρμακο και εμείς πρέπει να είμαστε οι θεραπευτές που δεν θα πουλήσουμε φρούδες ελπίδες. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Δεν είναι δυνατόν όταν όλοι οι ειδικοί για τις λοιμώξεις στην Αμερική λένε στον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν υπάρχει φάρμακο, να ανακοινώνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ότι βρέθηκε το φάρμακο. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Δεν υπάρχει κανένα φάρμακο. Μόλις, πιστέψτε με, μόλις βρεθεί έστω και ελάχιστα αποτελεσματικό φάρμακο, ελάχιστα, να κάνει σε κάτι λιγουλάκι καλό, θα δημοσιευτεί στο μεγαλύτερο περιοδικό του κόσμου. Υπάρχουν 3-4 περιοδικά που όλες οι μεγάλες ανακαλύψεις εκεί βγαίνουν. Στο New England Journal of Medicine, στο Lancet, στο Journal of the American Medical Association. Τα ξέρουμε όλοι οι γιατροί που ασχολούμαστε λίγο με την έρευνα. Θα βγει κατευθείαν εκεί. Η μόνη εργασία που έχει βγει σε τέτοιο περιοδικό και ήταν το περίφημο αντιϊκό, διπλό αντιϊκό φάρμακο που δινόταν για το AIDS, το περίφημο Καλέτρα, που στην αρχή χορηγείτο, ήταν τελείως αρνητική. Στην αρχή πάλι λέγανε με αυτό το φάρμακο και μαζί με τα άλλα θα το κάνουμε. Εντάξει. Δεν είναι έτσι απλά. Ένα βασικό ερώτημα είναι το εξής. Και θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να είναι απόλυτα, δηλαδή αν μπορούμε να μιλήσουμε για απόλυτα στοιχεία. Το ερώτημα είναι για πόσο διάστημα μπορούμε να πούμε ότι μεταδίδεται ο συγκεκριμένος ιός. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι ασθενής, είτε συμπτωματικός είτε με ήπια συμπτώματα, και τι γίνεται στις περιπτώσεις των ασθενών οι οποίοι έχουν αναπτύξει αντισώματα, αν είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα αρρωστήσουν ποτέ ξανά. Μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα αυτό, κύριε καθηγητά? Ωραία. Έχετε δύο ερωτήματα που μου θέτετε. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Το ότι αναπτύσσουν αντισώματα κάποιοι ασθενείς είναι δεδομένο. Τα έχουμε μετρήσει. Το ξέρουμε. Το αν αυτά τα αντισώματα είναι προστατευτικά για τον άνθρωπο που τα έχει αναπτύξει για να μην ξαναμολυνθεί, δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε αν αυτός ξαναεκτεθεί. Θα το δούμε του χρόνου, αν ξανάρθει αυτή η επιδημία. Προς το παρόν, δεν ξέρουμε αν τα αντισώματα είναι προστατευτικά και δεν ξέρουμε και πόσο καιρό κρατούν αυτά τα αντισώματα. Υπάρχουν περιπτώσεις κορονοϊών, όπως ο ιός του SARS το 2002, που δεν άφηνε καμία ανοσία. Παρά τα αυτά, επειδή είχε πολύ υψηλή θνητότητα, ένας στους 10 που κόλλαγε πέθαινε, 10% θνητότητα, σιγά σιγά μέσα σε ένα εξάμηνο και έκανε και βαριά νόσο, σιγά σιγά η επιδημία περιορίστηκε και εξαφανίστηκε. Υπάρχουν οι κοινοί κορονοϊοί που μας κάνουν κρυολογήματα, αυτά που έχουμε κάθε χρόνο. Τα κρυολογήματα αυτά αυξάνουν πολύ το χειμώνα, το φθινόπωρο και το χειμώνα και την αρχή της άνοιξης. Αναπτύσσεται ανοσία που μας προστατεύει την περίοδο του καλοκαιριού, αλλά μετά η ανοσία αυτή χάνεται. Και ξανακάνουμε κοινά κρυολογήματα τους ίδιους κορονοϊούς τον επόμενο χρόνο. Και υπάρχει και το παράδειγμα του κορονοϊού, με συγχωρείτε να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Του MERS, της Μέσης Ανατολής, που πρωτοβγήκε το 2012, ο οποίος αφήνει μόνιμη σχεδόν ανοσία. Παρά τα αυτά, χωρίς να είναι επιδημική η εξάπλωση του ιού αυτή τη στιγμή, υπάρχουν σποραδικά κρούσματα στην περιοχή. Το τι θα κάνει ο συγκεκριμένος ιός τώρα δεν το γνωρίζουμε. Όλοι μας ελπίζουμε να αφήσει κάποια ανοσία. Αλλά θέλει μελέτη αυτό.
Και πάω στο πρώτο ερώτημά σας. Το οποίο είναι το αν, αν θυμάμαι καλά, το ερώτημα ήταν πόσος χρόνος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πούμε ότι δεν μεταδίδεται ο ιός, ή το ανάποδο. Πόσο χρόνος είναι αυτός που μεταδίδεται ο ιός. Πολύ ωραία. Απόλυτο νούμερο δεν υπάρχει. Αυτό που φαίνεται είναι ότι όσο πιο βαριά νοσεί κάποιος, τόσο πιο μεγάλο χρονικό διάστημα φέρει τον ιό στο σώμα του, στο αναπνευστικό του, άρα τόσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να είναι μεταδοτικός. Mm-hmm. Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις που ένας ασθενής ανάρρωσε και ανιχνεύτηκε το γενετικό του υλικό του ιού με αυτή τη γνωστή PCR μέχρι και 37 μέρες μετά. 37 δεν ξέρουμε όμως, προσέξτε, δεν ξέρουμε όμως αν αυτό το γενετικό υλικό ήταν, να σας το πω έτσι, πεθαμένος ιός, παρότι ο ιός δεν είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ήταν κομματάκια του ιού που είχαν μείνει στον οργανισμό και που δεν μπορούσαν να φτιάξουν μεταδοτικούς ιούς, δηλαδή ικανούς να κάνουν μετάδοση. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι η PCR την οποία κάνουμε δεν μας μετράει ιό, μας μετράει μόνο το γενετικό υλικό του ιού. Mm-hmm. Το αν αυτό το γενετικό υλικό του ιού μπορεί να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συνθέσει τις πρωτεΐνες του ιού και αυτές να τις ενώσει γύρω του, από το γενετικό υλικό της πρωτεΐνες, να βάλει και τα λιπίδια που χρειάζεται και να φτιάξει έναν ιό μολυσματικό, δεν το ξέρουμε από το γενετικό υλικό και μόνο. Θέλει άλλες τεχνικές. Θέλει καλλιέργειες ιών που δεν γίνονται. Είναι πολύ δύσκολο να γίνουν. Άρα με λίγα λόγια. Άρα, με συγχωρείτε λίγο. Παρακαλώ. Όσο πιο ήπια λίμωξη κάνω, τόσο λιγότερο χρόνο είναι μεταδοτικός. Αυτό φαίνεται από τις αρχικές μελέτες. Ως εκ τούτου. Αν έχω μια ήπια λίμωξη και μείνω σπίτι μου, οι 14 μέρες καραντίνας που προτείνεται είναι ένας πάρα πολύ ασφαλής χρόνος. Στο 99,99% των περιπτώσεων, όταν θα φύγω από αυτή την καραντίνα, δεν θα είμαι μεταδοτικός. Τώρα, υπάρχει και η extreme περίπτωση που μπορεί και κάποιος να είναι. Δεν το ξέρουμε, μπορεί να υπάρχει, αλλά το 99,99% των περιπτώσεων δεν θα είναι μεταδοτικός. Αυτός που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, έχουμε άλλα κριτήρια για να του πούμε ότι είσαι ασφαλής. Διότι έχει πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση υλικών σωματιδίων, υλικό φορτίο το λένε εμείς οι επιστήμονες, στον οργανισμό του. Άρα πολύ αργότερα πάβει να είναι μεταδοτικός και θέλει μια ειδική προσοχή. Άρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι από αυτό τον ιό δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Αργά ή γρήγορα δηλαδή, θέλω να πω ότι μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού θα νοσήσει. Ακόμα και αν μπούμε στη διαδικασία της καραντίνας, απλά φαντάζομαι ότι τα περιοριστικά μέτρα μας δίνουν το χρόνο που χρειαζόμαστε ώστε να αντέξει αφενός το σύστημα υγείας, και αφετέρου επίσης οι επιστήμονες να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτά τα συμπτώματα. Σωστά το λέω, κύριε καθηγητά. Και τα δύο που είπατε είναι σωστά. Έχουμε δύο ακόμα ελπίδες. Έχουμε το παράδειγμα της Κίνας, όπου ο αυστηρός περιορισμός επί ένα δίμηνο οδήγησε σε μεγάλη καταστολή, για να μην πω τερματισμό της επιδημίας. Το αν αυτή θα επανακάμψει στην Κίνα, περιμένουμε να το δούμε. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Και άρα θα έχουμε ένα σοβαρό παράδειγμα από την Κίνα, να δούμε αν θα ξανάρθει. Πολύ σοφότεροι, κατά παρασάγκασε μου, λένε ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να παραμείνει η επιδημία σε μικρότερο ποσοστό και το καλοκαίρι ή να επανακάμψει το επόμενο φθινόπωρο. Δεν το ξέρουμε επίσης. Πρόβλεψη είναι. Και η ελπίδα είναι σε αυτό το χρόνο, επειδή έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα και τρομερή προσπάθεια από τους επιστήμονες, ή να βγει εμβόλιο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει όσο γρήγορα θα θέλαμε, ή να γίνει τον επόμενο φθινόπωρο ένα νέο κύμα νόσησης που ελπίζουμε να είναι πιο ήπιο. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Το μόνο που μπορούμε να δούμε εμείς που αρχίσαμε πολύ αργότερα είναι τι θα γίνει στην Κίνα. Άρα ο οδηγός είναι η Κίνα επί της ουσίας, η οποία φάνηκε είναι ότι... Είναι το μόνο ζωντανό παράδειγμα που έχουμε, ξέρετε. Δηλαδή το μόνο
πραγματικό πείραμα. Όλα τα μαθηματικά μοντέλα χρησιμοποιούν, ξέρετε, κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες, ας το πούμε έτσι, κάποιες υποθέσεις, και λένε αν η μολυσματικότητα είναι τόση και αν οι κοινωνικές επαφές είναι τόσο ποσοστό, τότε θα πάρω αυτό το αποτέλεσμα. Όλα αυτά είναι αν. Έχουν μεγάλη ασάφεια. Γι' αυτό ακούτε και τον κύριο Τσιόδρα όταν του ζητάνε με επιμονή οι δημοσιογράφοι προβλέψεις από το μοντέλο που χρησιμοποιούν οι επιδημιολόγοι, τους εξηγεί ότι όλα αυτά τα μοντέλα έχουν ασάφεια. Δεν μπορεί να προβλέψουμε με ακρίβεια τι θα γίνει. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι κινούμαστε σε ένα ομιχλώδε στο οποίο απαντήσεις δίνονται μέρα με την ημέρα και ότι κανείς δεν μπορεί να είναι κατηγορηματικός, και κάνετε πολύ καλά και το λέτε αυτό, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ίσως να έχει βρεθεί και το φάρμακο, κάποιοι θεωρούν ότι είμαστε στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας. Θέλω να μου πείτε κάτι, επειδή είστε ειδικός, είστε πνευμονολόγος, είστε δηλαδή εκεί που αντιμετωπίζουμε το μεγάλο πρόβλημα. Θέλω να μου πείτε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κατηγορία καπνιστών. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε καθηγητά? Μπορούμε να πούμε ότι το κάπνισμα προφανώς επιβαρύνει το αναπνευστικό μας σύστημα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι μεταδίδει και πιο εύκολα τον ιό ο καπνιστής από έναν άλλον άνθρωπο? Όχι, δεν μεταδίδει πιο εύκολα ο καπνιστής τον ιό. Ο καπνιστής κινδυνεύει να κολλήσει πιο εύκολα από έναν άλλον άνθρωπο, μόνο και μόνο γιατί με το κάπνισμα βάζει πολύ συχνότερα το χέρι του στο πρόσωπό του, mm-hmm. όπως το καταλαβαίνετε, και μπορεί το χέρι του ή το τσιγάρο του να είναι καθιονδήποτε τρόπο μολυσμένο, και ταυτόχρονα επιδημιολογικά δεδομένα και όχι μελέτες που να μας αποκαλύπτουν το μηχανισμό, δείχνουν ότι οι καπνιστές, αν κολλήσουν κορονοϊό, θα κάνουν βαρύτερη λίμωξη. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τους καπνιστές, συμβαίνει και με τους άλλους. Συγγνώμη, δεν συμβαίνει μόνο με τον κορονοϊό στους καπνιστές. Συμβαίνει με όλους τους αναπνευστικούς ιούς και με τις πνευμονίες. Δηλαδή, οι καπνιστές κάνουν βαρύτερες πνευμονίες από τους μη καπνιστές και συχνότερες. Μόνο και μόνο να σκεφτούν οι συνάνθρωποι μας ότι το κάπνισμα καταστρέφει την κινητικότητα των κροσών, που είναι κάτι μικρές τριχούλες που έχουμε στο αναπνευστικό μας επιθύλιο και πάνω στην οποία υπάρχει βλέμμη, και όταν μπαίνει ένας εισβολέας και πάει να κολλήσει τη βλέμμη, οι τριχούλες αυτές κουνιούνται και σπρώχνουν τη βλέμμη έξω από το αναπνευστικό για να μας προστατεύσουν. Αν εγώ καπνίζω, οι κροσοί αυτοί τις λειτουργούν. Άρα έχω μεγαλύτερη ευπάθεια στο να κολλήσω. Και έχω και μεγαλύτερη ευπάθεια, αν κολλήσω, να κολλήσω, μάλλον να νοσήσω με βαριά νόσο. Αν κάτι λοιπόν μπορεί να μας μείνει ως καλό από αυτή την τραγική κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε, είναι να κόψουμε το κάπνισμα σε όσους περισσότερους συνανθρώπους μας γίνεται, και ταυτόχρονα βεβαίως να φτιάξουμε το υγειονομικό σύστημα της χώρας, τις μονάδες εντατικής θεραπείας, την πνευμονολογία που είναι μια ειδικότητα αιχμής αυτά, πολύ πιο καλά. Θέλω να σας πω δε, σε αυτό το πρώτο σχόλιο που είπατε, ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή οι γιατροί είναι σαν να οδηγούμε ένα αεροπλάνο σε υπερατλαντικό ταξίδι την ώρα που το κατασκευάζουμε. Να το οδηγούμε και ταυτόχρονα να το κατασκευάζουμε, να αποκτάμε γνώση δηλαδή. Δεν ξέρω αν γίνομαι γελαφινός. Απόλυτα, βέβαια, είναι η λογική που λέει ότι επί της ουσίας και εσείς μέρα-μέρα μαθαίνετε πώς ακριβώς λειτουργεί ο συγκεκριμένος ιός και ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για να αντιμετωπιστούν. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να κλείσω. Μπορείτε εσείς να δώσετε, ως επιστημονική κοινότητα μιλάω, ποιος θα είναι ο ασφαλής χρόνος για να βγούμε από αυτή τη διαδικασία του αυτοπεριορισμού? Πιστεύετε δηλαδή ότι βρισκόμαστε κοντά σε αυτό το σημείο ή έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας? Αυτό εξαρτάται όχι από τους επιστήμονες, αυτό εξαρτάται από καθέναν από εμάς. Είναι συμμετοχική διαδικασία. Εδώ δεν πρέπει να συμμορφωθούμε στα μέτρα που μας λέει η κυβέρνηση. Όπως πολύ σωστά είπε σε ένα άρθρο του σε μια και κάτι και εφημερίδα ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου και βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ο Χρήστος Ταραντήλης, πρέπει να συμμετέχουμε. Εδώ όλοι μαζί μπορούμε. Ξέρετε, το πώς θα πάει αυτό εξαρτάται από το πώς θα φερθούμε εμείς. Είδα εικόνες χθες στη
τις τηλεοράσεις από ανθρώπους που πήγαν στο γήπεδο να παίξουν ποδόσφαιρο, η δε εικόνα που έβλεπα στις λαϊκές αγορές ήταν πραγματικά αδιανόητη. Αδιανόητη. Αν εμείς δεν προσέξουμε, δεν υπάρχει φάρμακο ούτε εμβόλιο προς το παρόν. Αυτά ελπίζουμε ότι θα έρθουν. Αλλά όχι τώρα. Δεν υπάρχουν τώρα. Ό,τι δοκιμάζεται είναι τελείως πειραματικό. Δεν ξέρουμε καν αν κάνουμε καλό ή κακό. Το δίνουμε στην απελπισία μας. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Και η μόνη λύση είναι αυτό που είχε πει. Ξέρετε, τις λύσεις της τραγωδίας δεν τις δίνουν εύκολα οι γιατροί. Τις δίνουν οι μεγάλοι φιλόσοφοι. Είχε πει ο Καζαντζάκης ότι να αγαπάς την ευθύνη. Να λες, δικιά μου δουλειά είναι. Εγώ έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω. Ο καθένας λοιπόν θα πρέπει να λέει, αν εγώ μολύνω τον διπλανό μου, εγώ φταίω. Είναι χρέος μου να μην το μολύνω. Μόνο έτσι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Το πόσο γρήγορα εξαρτάται από το πόσο θα πειθαρχήσουμε εμείς. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Στο επανειδήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, υγεία σε όλους τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ.